Γεια σας από το digitallife.gr. Είμαστε στο Λονδίνο στο event της LG για το νέο G3. Το κρατάμε στα χέρια μας φυσικά και μπορούμε να σας το παρουσιάσουμε στο πρώτο hands-on review του. Το G3 έχει τα specs που όλοι γνωρίζαμε πως θα έχει σε γενικές γραμμές, εκτός από αυτό της RAM. Τελικά θα υπάρξουν δύο εκδόσεις, μία με 2 GB και μία με 3 GB μνήμης, στην οποία αλλάζει και ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης. Φυσικά το G3 έχει και micro, υποδοχή για microSD, ενώ θα διαθέτει τον Snapdragon 801 με συχνότητα έως 2,5 GHz. Έχουμε στα χέρια μας το G3 με την flip cover θήκη, την ειδική της εταιρείας, η οποία προβάλλει μέσω από το στρογγυλονύγματος ενημερώσεις την ώρα κτλ, αλλά δίνει πρόσβαση και σε εφαρμογές της συσκευής, όπως μπορείτε να δείτε. Ένα έξυπνο flip cover, θα το δούμε και αυτό στην κάμα της εταιρείας. Η συσκευή αυτή τη στιγμή που έχει το flip cover δεν μπορούμε να τη δείξουμε αυτή τη στιγμή, αλλά έχει ψευδομεταλλικό πίσω μέρος, δηλαδή έχει καπάκι με μεταλλική επίστρωση, το οποίο είναι ελαφρύ και φυσικά αποσπόμενο. Διαθέτει τα πλήκτρα κλασικά κάτω από την κάμερα, πλήκτρα έντασης, κύλα πλήκτρα έντασης και το power button, το οποίο εξέχει ελαφρώς. Η κάμερα των 13 MP, dual LED flash με δύο LED διαφορετικού χρώματος δίπλα της, και εδώ βρίσκεται το laser autofocus που επιτυγχάνει πολύ γρήγορη εστίαση και λήψη φωτογραφιών. Στο πάνω μέρος υπάρχει αισθητήρας πομπός υπερήθρων για να το χρησιμοποιείτε σαν remote control. Στο κάτω μέρος υπάρχει το audio jack και ένα ηχείο ενός watt στο πίσω μέρος, και φυσικά το ακουστικό εδώ δίπλα στους αισθητήρες και την εμπρόστια κάμερα στο πάνω μέρος. Μικρά τα περιθώρια αριστερά και δεξιά από την οθόνη, την πενταμισάρα του G3. Πάμε να δούμε λίγο τι τρέχει στο εσωτερικό του. Άνοιξε κατευθείαν η κάμερα, η οποία μπορεί να κάνει λήψη 4K βίντεο στα 30 fps, 1080p βίντεο στα 60 fps, αλλά και slow motion βίντεο στα 120 fps, αν θέλετε. Διαθέτει πανοραμική λήψη, διπλή λήψη με την εμπρόστια και την κανονική κάμερα. Εδώ μπορούμε να δούμε πως διαθέτει αρκετές επιλογές για φωτογραφία αλλά και βίντεο, slow motion βίντεο 720p στα 120 frames ή 1080p βίντεο ή φυσικά το 4K βίντεο που είναι το αυτό που όλοι θέλουμε. Διαθέτει και HDR και θα δούμε στο πλήρες review πως αποδίδει στην πράξη αυτή η φωτογραφική μηχανή. Φυσικά το G3 έχει γνωστό οικείο interface από την LG. Δεν έχουν γίνει πολλές αλλαγές, βέβαια έχουν προσθεθεί αρκετές λειτουργίες. Η συσκευή αυτή σίγουρα δεν είναι η τελική έκδοση που ίσως διατεθεί στα καταστήματα, θα υπάρξουν κάποια firmware updates. Τρέχει Android 4.4.2, μπορείτε να το δείτε και εδώ. Βλέπετε πώς είναι το μενού της συσκευής και εδώ βλέπετε την έκδοση της συσκευής που κρατάμε στα χέρια μας, του software. Η μπάταρη είναι 3000 mAh. Είπαμε για την οθόνη, πενταμισάρα με ανάλυση 2560x1440 pixel Quad HD display. Υπάρχει notification LED. Αυτή τη στιγμή η φωτεινότητα είναι στο 100% της οθόνης. Υπάρχουν γενικά έξυπνες λειτουργίες που έχουν τοποθετηθεί. Το LG G3 διαθέτει και FM radio, κάτι που δεν είχε επιβεβαιωθεί από την εταιρεία μέχρι σήμερα. Διαθέτει λοιπόν και FM radio, ραδιόφωνο, αλλά και αρκετές επιλογές gestures που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά σε άλλο hands-on review. Αυτό είναι το G3 live από το Λονδίνο. Το έχουμε στα χέρια μας, το είδαμε, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε και το πλήρες review του όσο το δυνατόν συντομότερο. Είπαμε θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη τον Ιούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από εδώ. Τιμή δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή για καμία από τις δύο εκδόσεις, με 3 ή 2 GB RAM. Και θα είναι διαθέσιμο τον Ιούνιο για προπαραγγελίες, για όποιον το επιζητεί. Μπορούμε να δούμε λίγο ακόμα το interface του εδώ πέρα. Ελαφρές, μικρές οι αλλαγές σε εικονίδια. Διαθέτει φυσικά και NFC και όλες τις επιλογές που θα περίμενε κάποιος από ένα τέτοιο high-end phone. Q-Remote, τις γνωστές επιλογές, ρυθμίσεις και εφαρμογές που διαθέτει η LG στα συσκευές της, όπως μπορείτε να δείτε. Υπάρχουν και, δεν είναι σίγουρα η τελική έκδοση που θα δούμε, υπάρχουν αρκετά πράγματα εδώ μέσα που ίσως να μην υπάρχουν στην τελική έκδοση, ίσως να υπάρχουν και κάποια άλλα. Μείνετε συντονισμένοι στο Digital Life για περισσότερες πληροφορίες για το LG G3.
ήταν ακούει ρεσιτέτη την ώρα που δεν έχει το πρόβλημα πολύ πιο λεπτά και ενώ αν ήταν εισαγός του ακούει με σούτζε έχει προηγηθούσε και είναι κάποιο ρίκια. Questi sono i dati principali, abbiamo detto la batteria da 3.000 mAh, 5.5 pollici di diametro, con questo processore Snapdragon 801 con un clock a 2 GHz, le due versioni di questo telefono, una versione da 16 GB, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, ovviamente con 16 GB di RAM, e poi una versione invece da 32 GB di memoria con 3 GB di RAM. La batteria è rimovibile, c'è un'espressione anche micro serizzano a 128 giga. Ovviamente la fotocamera ne farà un po' prima, ha la capacità di prendere 14 megapixel e anche di girare. Spesso non lo abbiamo detto riguardo al display.